Μάλιστα. Γεια σου Δήμητρα. Καλημέρα. Πού κόλλησες? Ποιος είναι? 95,2 άθες DJ. Μιχάλης Σαουσόπης από το ραδιόφωνο. Καλημέρα και καλή εβδομάδα Δήμητρα. Καλημέρα. Πέρασε την κούλια και τα λοιπά. Τελείωσες με το COVID? Ναι, τελείωσα, δόξα το θέμα. Άντε μπράβο, δεν φορούσες ούτε μάσκα ούτε σόρουχα. Δεν γίνεται, κουκλίτσα μου, να είμαστε χωρίς τίποτα. Καλή εβδομάδα, λέει. Θέλω να τηλεφωνήσει, να πάρει τηλέφωνο την αδερφή μου, λέει, τη Δήμητρα που ανάρρωσε από COVID και τα λοιπά. Να τη φτιάξουμε λίγο τη διάθεση, λέει, στην εγωκερίνα, την οποία την παίρνει από κάτω πολύ έπιχο. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ, τον λατρεύω τον αδερφούλη μου. Αδερφό, ναι, δεν μου λες κάτι, λέει, ω εγωκερίνα, λέει, σε παίρνει από κάτω εύκολα. Τι εγωκερίνα, δεν είσαι εγωκερίνα, κάτι άλλο είσαι και δεν το ξέρει. Είμαι. Κοιτάξτε, επειδή είμαι και εγώ και όλος, κάτι τέτοια τα πατάμε εμείς, τα λιώνουμε. Πατήστε. Όχι, αλήθεια είναι, εντάξει, με παίρνει λιγάκι, αλλά καλά. Παίζει ρόλο ο οροσκόπος. Εντάξει, τι οροσκόπος? Ναι, ο οροσκόπος είναι υδροχός. Όχι, όχι, μια χαρά είναι αυτός. Υπάρχουν αδυναμίες, εντάξει. Εντάξει, λοιπόν, περαστικά. Έμεινα λιγάκι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια. Παρακαλώ. Τι γίνεται, Μυρτό, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα, Μιχάλη μου, καλή εβδομάδα. Τι γίνεσαι? Καλά, εσύ? Λέει εδώ ο σύζυγος να της πεις ότι την αγαπώ πολύ και αυτή και το Μαριζάκι μας που μας ακούει κάθε μέρα στο δρόμο για το σχολείο. Να σου πούμε καλημέρα. Η Μαρίζα πού? Εδώ, Μαρίζα, πες καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σου, Μαριζάκι, τι κάνεις? Καλά. Μπράβο, σοβαρή, τι θέλω. Εντάξει, λοιπόν, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Όλα καλά. Λοιπόν, γιατί είναι ρυθισμένο το μάτι σου? Μόνο εκεί μπορώ και ρυθίζουμε τώρα τελευταία. Εγώ πήγα από ενδιαφέρον να ρωτήσω, κατάλαβες. Γιατί είναι, τι έγινε? Τίποτα, το ξύσα. Έχω ένα ερώτημα να του κάνω για να το ξεπούδουνο είναι, αλλά θα τον τζαντήσω. Είναι ένας Κινέζος και προχωράει πάρα πολύ γρήγορα με τα πόδια. Ταυτοχρόνως βρίσκεται σε πλήρη στήση. Πάει και πέφτει με τα μούτρα πάνω σε έναν τοίχο. Τι παθαίνει? Σπάει τη μύτη του, λέω. Τι ωραία! Είναι κάποια στερεότυπα, αλλά είναι χρήσιμα κάποιες φορές. Οι πιο συχνές συμβουλές που δίνουν οι μαμάδες και είναι διαχρονικές. Α, για πες. Βαριέσαι να τις ακούσεις, αλλά ναι. Να μην μιλάς ποτέ σε αγνώστους. Αυτή η συμβουλή μας ακολουθεί από τα νηπιακά μας χρόνια. Δεν είναι λάθος όμως. Όχι. Είναι μακρά η πιο διαχρονική συμβουλή που την επαναλαμβάνουμε ακόμα και σήμερα. Εσείς οι μαμάδες κτλ. Ή το άλλο, όταν τρώμε δεν μιλάμε και δεν μασάμε με το στόμα ανοιχτό. Σωστό. Ναι, σωστό και αυτό. Πόσες φορές περιγράφατε κάτι στους γονείς σας με μπουκωμένο στόμα? Βλέπετε να κάνει ακριβώς το ίδιο το παιδί σας και εσείς επαναλαμβάνετε τις ίδιες φράσεις. Αχ, ναι, σωστά. Το άλλο που λέει, να προσέχεις το μάθημα και να μην χαζεύεις. Ναι. Και αυτό, παιδιά. Και αυτό. Το σταθερό μοτό των μαμάδων μέχρι σήμερα: να προσέχεις την τάξη, να ακούς το δάσκαλο, σου παρακαλώ, και να μην του αντιμιλάς. Σωστά. Όχι. Η μανούλα έχει δίκιο, να με εμπιστεύεσαι. Κάθε φορά που σας συμβούλευε η μαμά να μην κάνετε κάτι και την αγνοούσατε, δεν είχε θετικό αποτέλεσμα. Στο αγαπή δεν μ' άκουγες. I've told you so. Αυτά για να είμαστε και λιγάκι οικογενειακοί πριν αρχίσουμε και βγάλουμε τις μεζούρες και αρχίσουμε και μετράμε διάφορα. Τροπίεση, Μιχάλη, μα το πήγαινε τόσο καλά μέχρι εδώ. Τι ήθελα να πω. Δεν το κατάλαβα, τι σημαίνει. Πώς έρχεται σε κορύφωση το κάθε ζώδιο? Τι ωραίο θέμα. Είναι τη ώρα μα. Να ξέρουμε τι. Με συγχωρείτε και το κάθε ζώδιο γιατί εκείνο. Γιατί πέσαμε σε αυτό που είναι το πιο χρηστικό και θέλετε μου κάνετε, μου ξυνίζετε τις μεζούρες. Όχι, καλέ. Όχι, καθόλου. Ειδικό επί του θέματος η Μαρία. Δοκτοράκριο. Κορυφώνει μπροστά σε καθρέφτη. Ταύρος. Ναι. Παρατεταμένη κορύφωση. Δίδυμος. Με πολύ dirty talk. Καρκίνος. Αγκαλιές και ερωτόλογα. Λέων. Με στοματικό. Ναι, Χριστέ μου. Παναγία μου. Παιδιά, τι λέτε, ρε παιδιά, πίνω καφεδάκι, τρώω το κουρασάν μου. Δεν σηκώμε να βάλω. Βάλτε αυτά μόνο στο στόμα. Παρθένος. Με ένα παιχνίδι. Μα πραγματικά, τι διαβάζω. Ζυγός. Πιο ζωντανά. Ταυτόχρονα. Πάμε και στους σκορπιούς. Όλα δεμένα. Είτε με μάτια δεμένα, είτε όντας δεμένο συνενετικά. Τοξότης. Με νέο κόλπο. Εγώ καιρός. Μετά τον άλλο. Δεν είναι ότι δεν του αρέσει να κορυφώνει, αλλά ο εγώκερος δεν μπορεί να χαλαρώσει μέχρι να βεβαιωθεί ότι ο παρτενέρ του περνάει καλά. Αυτό το ζώδιο της γης έρχεται σε κορύφωση μετά την κορύφωση του άλλου. Τι μεγάλη καρδιά είσαι εσύ, τι φιλότιμος. Δεν χρειάζεται μεγάλη καρδιά εκεί μέσα. Πελάτησα. Πρέπει να τη σέβεσαι. Πάντα σεβόμαστε τον πελάτη. Υδροχός. Θα γελάσουμε, για λέγε. Με πολλά προκαταρκτικά, ότι είμαι για γέλια. Και πάμε στα ψαράκια. Έντονη οπτική επαφή. Παρακαλώ, θέλω την προσοχή σας.
Αμερικανοί κρίση ζητούν να πληρώσουν πάμπλουτι, δηλαδή περισσότερους φόρους. Φορολογήστε μας. Μην γελάτε. Φορολογήστε μας περισσότερο. Ακούγεται παράδοξο, αλλά αυτό ζητά από τους υποψήφιους προέδρους των ΗΠΑ μια μικρή ομάδα δισεκατομμυρίων να πληρώνουν περισσότερους φόρους. Αν είναι δυνατό. Ανάμεσα στους κρίσεις που υπογράφουν την επιστολή είναι η επιχειρηματίας ο Τζορτζ Σόρος, ο συνιδρυτής του Facebook ο Chris Hughes και οι κληρονόμοι των κολοσσών Hyatt και Disney. Α, μάλιστα, μπράβο τα παιδιά. Με το κείμενό του στάσσονται υπέρ της επιβολής ενός φόρου στις μεγάλες περιουσίες. Λέει, γράφουμε προς όλους τους υποψήφιους για την Προεδρία για να εκφράσουμε τη στήριξή μας στην επιβολή φόρου στις περιουσίες μας ενός δεκάτου του 1% των πλουσιωτέρων Αμερικανών σε εμάς. Κάθε καινούριο δολάριο που προέρχεται από νέους φόρους θα πρέπει να προέρχεται από τους πιο ευκατάστατους, όχι από τους Αμερικανούς της μεσαίας ή λαϊκής τάξης. Αναφέρουν ακόμα οι 18 που υπογράφουν την επιστολή. Ναι, παιδιά, οι τύψεις είναι μεγάλο πράγμα. Πόσα σεξ ήδη υπάρχουν, Μαρία, πες μου. Τουλάχιστον 8. Γιατί ποια είναι αυτά? Το σεξ της πρώτης φοράς. Έλα τώρα. Α, φάση αμήχανη όσο και η πρώτη μέρα στο σχολείο. Ναι. Μάλιστα. Το one night stand. Okay. Μαρία, δεν μπορεί. Έχεις κάνει ποτέ? Όχι. Δεν είμαι τέτοια εγώ. Με κάποια που δεν θα έχεις κανένα πρόβλημα, αν αμέσως μετά το γεγονός εξαφανιζόταν. Ναι. Α, τέτοια θέλετε, ναι. Το τεμπέλικο. Πρέπει να έχεις κάνει τεμπέλικο. Τεμπέλικο. Ναι. Όλοι έχουν δικαίωμα στην ακινησία και στην οικονομία δυνάμεων για 1-2-3 φορές. Το παράνομο. Σημαίνει στα κρυφά πράγμα που το καθιστά καταμάχητο. Το έχετε κάνει αυτό? Δεν λέω, ναι, πολλές φορές. Δεν λέω. Το σεξ του ελέους. Τα χειρότερα κίνητρα να πέσει στο κρεβάτι με κάποια που ισχυρίζεσαι ότι δεν θες. Της κάνεις ελεημοσύνη, ρε παιδί μου. Αχού. Και λες από μέσα σου, έλεος, τι έκανα. Το από τρεις και απάνω σεξ. Στην πολυκοσμία είναι που πρέπει να κρατηθούν ισορροπίες για να μην ρηχτεί κανείς. Έτσι. Σας παρακαλώ. Τρεις και απάνω. Τέλος. Το πονάω, αλλά μου αρέσει. Εδώ δεν έχει αγάπη σκελούδια, έχει ροπίδες, έχει λουριά. Ναι. 58 Grays. Of Grey. Of Grey, ναι. All right, baby. Grey's Anatomy. Grey's Anatomy. Ούτε αυτό δεν έχει. Σόλτο, δεν το έχεις δει την ταινία? Όχι. Δεν μ' αρέσει ο πρωταγωνιστής. Ο άλλος μ' αρέσει, ο Μικέλε Μωρόνες, 365 μέρες. Θα μπορούσες να φανταστείς τη θέση του πρωταγωνιστή εμένα? Χαλαρά. Αποθεώστε με, παρακαλώ. Όχι, γιατί άμα δεν ακούσουμε, δεν αποθεώνουμε κανέναν εδώ. Έχουν οι βίγκαν άνδρες καλύτερη σεξουαλική απόδοση από τους κρεατοφάγους? Γιατί φωνάζω εγώ τόσο καιρό, τόσα χρόνια εδώ? Για διάβασέ μου και θα σου πω. Η αποχή από το κρέας και η κατανάλωση τροφών που είναι πλούσιες σε φυτικές ίνες μπορεί να ενισχύσει τη σεξουαλική ζωή των ανδρών. Μπορεί. Άκουμε. Λέει. Μπορεί να την ενισχύσει. Με την απόδοσή τους να διαρκεί 4 φορές περισσότερο από όσους τρέφονται με κρέας, ισχυρίζονται επιστήμονες. 4 φορές! Θέλω τα ονόματα και τα τηλέφωνα των επιστημόνων να δω ότι υπάρχει αυτή η έρευνα. Αυτοί που δήλωσαν vegan έχουν φάει και μπριζόλες και δεν τους το πάνε. Όταν φροντίζω για εσάς τόσα χρόνια, δεν μ' ακούτε. Αν βγάλουν λοιπόν, λένε οι επιστήμονες, από το πιάτο τους το κρέας και προσθέσουν λαχανικά, θα δουν θεαματικά αποτελέσματα στο σεξ. Με όταν ο άνδρας κάνει σεξ, στο τέλος βγάζει ένα αποτέλεσμα. Ναι, ναι. Έτσι. Βγαίνει το αποτέλεσμα. Το οποίο υποτίθεται ότι. Ναι, να το πω τώρα. Όχι, πρόσεχε πώς θα το πεις τώρα. Δεν είναι. Είναι γνωστό ότι είναι πολύ, πολύ καλό για το πρόσωπο και τα λοιπά. Ναι. Γιατί έχει πρωτεΐνη. Ναι, αλλά και με τα λαχανικά σου λέει ακόμα καλύτερο. Με τα λαχανικά τι, πάρε παραπούλια. Είμαι τρελαίνη τώρα. Όταν φάγανε, γιατί κάνανε και συγκεκριμένο φαγητό, μπουρίτο για βίγκαν και όχι μπουρίτο με κρέας, καλά το δαχτυλίδι. Κάποιος ανακάτεψε τα πιάτα, έλα τώρα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Α, να δέχεσαι την αλήθεια. Μαρία, χωρίς πρωτεΐνη. Μια χαρά θα είμαστε. Θα κοιμόμαστε πλάτη-πλάτη. Μην ακούτε αυτά που σας λέγεται τα vegan. Ναι. Θα μαραθείτε εντελώς. Ο Φάκελος, Δευτέρα σήμερα. Μπορώ να έχω τη γραμμή 1. Γραμμή 1! Καλημέρα στην παρέα. Καλημέρα, καλώς. Να ποια είσαι, πώς σε λένε? Είμαι η Στέλλα. Το σκάκι. Η Αίγυπτος έχει πυραμίδες, ναι ή όχι? Ναι. Πού βρίσκονται τα Χανιά, Στέλλα? Στην Κρήτη. Ωραία. Να σου δώσω ένα ολοκένυριο πλυντήριο ρούχων Μόρις. Τρελό. Από τα ηλεκτρικά καρόνια. Μην μου πεις ότι πήρατε προχθές το πλυντήριο, δεν σε πιστεύω. Όχι, δεν πήραμε προχθές, αλλά χάλασε πέρσι και έχουμε καινούριο. Είμαστε σε δεσμό ή είμαστε μόνες μας, γιατί έτσι γουστάρουμε? Είμαστε σε δεσμό. Να σου δώσω 100 ευρώ να τελειώνω. Πάτα τα 100 ευρώ. Ορίστε, κάτι γίνεται. Το φάκελο. Το φάκελο θέλει. Φάκελο. Και άμα δεν έχει τίποτα ο φάκελος μέσα. Δεν πειράζει. Να στα κάνω 200. Νάτα. 300. Με δελεάζει. 300. Όπα. Το φάκελο. Δεν στο φάκελο. Θα πάμε στο φάκελο. Πάμε στο φάκελο. Άντε, δεν πειράζει. Καλή καρδιά. Ο φάκελος έχει γεύμα για δύο άτομα στο εστιατόριο Νατού. Καλά, είναι γαστρονομική εμπειρία με την υπογραφή του διπλωστοφιστηρίου. Μια χαρά. Θα πάρω σένα και θα πάω. Έκλεισε, ντάμπι.
Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη στο 95,2 Athens DJ.